Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σήμερα το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, το οποίο έχει να κάνει με την ψηφοφορία που έγινε στην ομάδα στο Facebook και διαλέξατε ανάμεσα σε δύο παιχνίδια ποιο θα είναι το τελευταίο επεισόδιο. Δυστυχώς το αστείο της υπόθεσης είναι ότι βγήκε η ισοψηφία. Από τα 890 άτομα που είδανε το poll, ψηφίσατε μόνο 100. Κάτι δεν πάει καλά με το community, μόνο 100 στους 890 δεν μου άρεσε πολύ. Όπως και να έχει, βγήκε η ισοψηφία. Εγώ λοιπόν το έπαιξα κορώνα γράμματα και βγήκε το Home Alone, όπως έβαλα και σε ένα βίντεο σχετικό στο ίδιο post. Από εκεί και πέρα λοιπόν, σήμερα θα δούμε το Home Alone για το Mega Drive. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο γενικά ότι δεν τα πήγε καθόλου καλά στις κονσόλες, σε οποιαδήποτε format, γιατί πολλά παιχνίδια τα οποία πάνε καλά στις ταινίες δεν είναι το ίδιο καλό αποτέλεσμα γενικά και στη μεταφορά τους στα video games. Η αλήθεια είναι ότι έχει βγάλει πάρα πολλά παιχνίδια και οι συνέχειες 1, 2 και 3 κτλ. Σε διάφορες κονσόλες, όμως οι περισσότερες ήταν χάλια. Αυτό επίσης το έχει πει και ο Angry Video Games Nerd μαζί με τον ίδιο τον Macaulay Culkin, τον οποίο τον είχε κάνει guest σε επεισόδιο πέρσι τα Χριστούγεννα τέτοια εποχή, και αναλύσανε μαζί όλα τα παιχνίδια Home Alone. Όμως αυτό που συμφωνήσανε, όπως και συμφωνούν πάρα πολύ σε reviews στο ίντερνετ, σε YouTube, είτε σε ιστοσελίδες κτλ, είναι πως η έκδοση αυτή που κρατάω και διάλεξα να κάνω είναι μια από τις καλύτερες. Γιατί είναι από τις καλύτερες, αυτό θα το δούμε παρακάτω. Κλείνοντας, θα πω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο έγινε developed από τη Sega της Αμερικής, δεν έγινε από κάποια third party εταιρεία, έγινε από την ίδια τη Sega και είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καθόλου ακριβό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ εορταστικό και το πνεύμα το χριστουγεννιάτικο βγαίνει και στο ίδιο το παιχνίδι. Σίγουρα όλοι βλέπετε το Home Alone κάθε μέρα σε τα κανάλια συνεχώς, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι μεγάλη πλήση εγκεφάλου με αυτή την ταινία, αλλά είναι και μια ιδιαίτερη, μια μοναδική χριστουγεννιάτικη ταινία. Και αυτό είναι ακόμα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που θα το δούμε τώρα παρέα, γιατί είναι πάρα πολύ καλό και συγκεκριμένα και στο Mega Drive. Φύγαμε! Για αρχή λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το gameplay. Το Home Alone είναι ένα από τα πολύ μοναδικά και ιδιαίτερα παιχνίδια εκεί έξω. Αυτό για αρχή γιατί καταρχήν ακολουθάει πάρα πολύ το story της ταινίας και δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας και το ύφος του παιχνιδιού, όπως έχει γίνει ας πούμε στην έκδοση του Super Nintendo. Ο σκοπός εκεί του Kevin είναι ουσιαστικά να μαζεύει διάφορα collectibles και να τα πετάει στο υπόγειο του σπιτιού. Το παιχνίδι για το Mega Drive, αυτή η έκδοση, ακολουθάει καθαρά την ιστορία της ταινίας και ιδιαίτερα προς το τέλος της ταινίας. Ο σκοπός του Kevin λοιπόν είναι να προκαλέσει πανικό του Rake Havoc στους Wet Bandits, τον Harry και τον Marv, που έρχονται στη γειτονιά του Kevin με σκοπό να αδειάσουν, να κλέψουν όλα τα σπίτια. Το νόημα είναι σαν ήρωας, παίρνοντας λοιπόν το μέρος του Kevin, είναι να τους σταματήσεις από το να κλέψουν οτιδήποτε στο σπίτι και από τα 5 σπίτια και να τους επιτρέψεις να μην τα κλέψουν αλλά ούτε να τα πλημμυρίσουν, ως γνωστό με το όνομα Wet Bandits. Αυτό είναι το υπέρτατο objective του παιχνιδιού και παρόλα αυτά λοιπόν ότι το παιχνίδι δεν είναι τόσο action shooting κτλ ή RPG πώς μπορούσε καθένας να το φτιάξει όπως σε άλλα formats. Οι σχεδιαστές της Sega of America που φτιάξαν αυτό το παιχνίδι αποφάσισαν να φτιάξουν ένα έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο, πιο αργό να πηγαίνει το παιχνίδι, πιο slower paced game, με πιο εξυπνάδα, και επίσης πρέπει να συμπληρώσω ότι είναι ένα από τα πρώτα παιχνίδια εν έτη 1991, γιατί το παιχνίδι φτιάχτηκε ένα χρόνο μετά από την πρώτη ταινία, παιδιά, το οποίο χρησιμοποιεί Weapon Crafting System. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα από τα πρώτα παιχνίδια λοιπόν που μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας όπλα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι πάρα πολύ αστείο και διασκεδαστικό και κάνει αυτό το παιχνίδι μοναδικό που μπορεί να το χαρεί οποιοδήποτε. Τώρα λοιπόν, αυτό το νόημα είναι στο gameplay ότι πρέπει να σταματήσουμε τους ληστές. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε, όπως είπα και πριν, σώζοντας όλα τα 5 σπίτια της γειτονιάς. Βέβαια, μια άλλη ιδιαιτερότητα με την ταινία είναι ότι στην ταινία ο Kevin προσπαθεί να σώσει το δικό του σπίτι, ενώ εδώ, σε αυτό το παιχνίδι, προσπαθεί να σώσει και τα υπόλοιπα 5 σπίτια της γειτονιάς. Κάθε σπίτι επίσης είναι πολύ διαφορετικό, θεματικό. Κάποιο είναι high-tech σπίτι, κάποιο είναι στοιχειωμένο σπίτι με κάποια φαντάσματα, κάποιο είναι τελείως διαφορετικό με arcade στο υπόγειο κάτω για τους κατόχους και διάφορες άλλες έτσι όμορφες νότες.
Ο σκοπός λοιπόν είναι ο Kevin να δώσει, να κάνει πολύ damage, πολύ ζημιά στο Harry και στο Marv, το Pain Meter λοιπόν, πριν προλάβουν να αυξήσουν αυτή το δικό τους Loot Meter. Πρέπει να συμπληρώσω ότι ο Kevin δεν χάνει στο παιχνίδι, ποτέ δεν χάνει ζωές, απλά όταν τον πιάσουν τον κρεμάνε κάπου και πατώντας μετά εμείς τα κουμπιά μπορούμε να συνεχίσουμε. Όσο λοιπόν ανεβαίνει το Pain Meter, έτσι αναγκάζουμε ο Harry και ο Marv να φύγουν από αυτό το σπίτι και μέχρι να έρθει η αστυνομία ο Kevin να έχει βγει νικητής και να έχει προστατεύσει αυτό το σπίτι πριν το κλέψουν και φυσικά πριν το πλημμυρίσουν. Λοιπόν, πώς κάνουμε damage? Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες και χρησιμοποιώντας ο Kevin διάφορα όπλα. Μπορείτε να βρείτε διάφορα αντικείμενα του σπιτιού, όπως τα ράφια, επάνω σε έπιπλα, στο πάτωμα, στις κουζίνες, έξω ακόμα στο χιόνι κτλ. Και πολλά από αυτά λοιπόν μπορούν να γίνουν κλασικές παγίδες που έχουμε δει στην ταινία, όπως το blowtorch, τα γκαζάκια, διάφορα παιχνίδια, κουβάδες που φεύγανε με σκοινιά και οτιδήποτε λοιπόν σχεδόν είδαμε στην ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εδώ στο παιχνίδι και με έξτρα φαντασία από τους δημιουργούς έχουν βγει κάποια παραπάνω όπλα. Επίσης, πριν μπει σε κάθε σπίτι, ο Kevin μπορεί να προλάβει να πάει και να βάλει ήδη παγίδες πριν φτάσουν οι δυο μας γνωστοί ληστές. Και όσο πιο πολύ το ψάξετε, μπορείτε να διαλέξετε και τους ορόφους που θα κάνετε το combination να μπουν οι διάφορες παγίδες. Προσέξτε όμως, γιατί ο Kevin μπορεί να γλιστρήσει και στις ίδιες του τις παγίδες, στο πάγο, στα γκαζάκια κτλ. Τα περισσότερα από αυτά λοιπόν τα παιχνίδια που θα βρούμε γίνονται για όπλα, να κραφτάρουμε τα όπλα, τα οποία είναι λίγο περίεργο, είναι confusing λίγο το σύστημα. Ο Kevin πρωταρχικό του όπλο έχει το BB gun ή κοινός αεροβόλο, το οποίο δεν ρίχνει πάρα πολύ το damage, δεν κάνει πολύ pain στους εχθρούς, αλλά τους καθυστερεί. Υπάρχουν όμως άλλα όπλα τα οποία έχουν πάρα πολύ πλάκα και είναι αστεία και τα οποία έχουν και πολύ ιδιαίτερο animation κάθε φορά που χτυπάει τους εχθρούς. Τι άλλο, γενικά το παιχνίδι έχει πάρα πολλές επιλογές στα οπλάκια. Μπορείτε ας πούμε να φτιάξετε όπλα να συνδέσετε με κόλλα, με πιπέρι, με χιόνι, με σκοινιά, με τρενάκια, rifles, μπαζούκας μετά στη συνέχεια κτλ. Και αυτό όμως έχει να κάνει ότι κάθε όπλο έχει advantage και disadvantage, κάποια τα οποία μπορούν να κάνουν stun στο Harry και στο Marv για περισσότερη ώρα, κάποια μπορούν να ρίξουν περισσότερο το Pain Meter, αλλά και κάποια ας πούμε έχουν κάποια disadvantages στον ίδιο το Kevin. Από εκεί και πέρα το gameplay αυτό έχει σαν νόημα να μαζέψει ο Kevin συνεχώς αντικείμενα είτε έξω από τη γειτονιά το χιόνι είτε από τα έπιπλα του σπιτιού, να βάλει τις παγίδες και να καθυστερήσει όσο μπορεί τους εχθρούς κάνοντάς τους damage με σκοπό να έρθει αστυνομία. Αν αυτό το καταφέρετε και στα 5 σπίτια, τότε έχετε κάνει τον καλό τερματισμό. Αν κάποιο σπίτι το χάσετε και το οποίο το κλέψουν και μετά το πλημμυρίσουν οι ληστές, μπορείτε να σώσετε τα υπόλοιπα σπίτια και να πάρετε έναν κανονικό τερματισμό. Όμως πρέπει να πω ότι στην αρχή πρέπει να το παίξετε στο beginner mode, γιατί μετά υπάρχει και το expert mode, το οποίο είναι πολύ πιο challenging και έχει ακόμα πιο unique όπλα να γίνουν craft, τα οποία έχουν ακόμα πιο πολύ πλάκα, είναι πιο αστεία, βέβαια το παιχνιδάκι είναι λίγο πιο δύσκολο έτσι, αλλά γενικά είναι μια ωραία νότα αν κάποιος ας πούμε το έχει κάνει στην αρχή. Για να τερματίσετε το παιχνίδι περίπου μπορεί να σας χρειαστεί έστω να σώσετε ένα σπίτι κάπου στο 20 λεπτό. Ξέχασα να συμπληρώσω ότι πάρα πολύ πλάκα έχει το έλκυθρο, το οποίο ο Kevin κινείται έξω στη γειτονιά και αυτό ας πούμε φορτίζεται κιόλας και με μπαταρία, η οποία αν ξεμείνει συνεχίζει να κινείται το sledge, αλλά κινείται λιγότερο αργά. Αυτό είναι το gameplay του παιχνιδιού. Νομίζω ότι σας είπα έτσι τις περισσότερες πτυχές. Οτιδήποτε ξέχασα μπορείτε να μπείτε εσείς στο παιχνίδι, να παίξετε και να ανακαλύψετε κι άλλες πτυχές του παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι κάλυψα τα βασικά. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι τα γραφικά. Τα γραφικά δεν είναι κάτι το πολύ extreme, το όπως έχουμε συνηθίσει σε παιχνίδια προς το τέλος της ζωής του Mega Drive, ούτε όμως και άθλια. Γιατί υπάρχουν και παιχνίδια με άθλια γραφικά στο Mega Drive. Είναι ένα παιχνίδι του 1991 που το Mega Drive είχε περίπου 2 χρόνια ζωής και είναι εικονικά ένα μέτριο παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει γιατί το animation ας πούμε του Kevin έχει πάρα πολύ πλάκα, ανταποκρίνεται πάρα πολύ στον Kevin όπως τον ξέρουμε και τα sprites και τα λοιπά είναι
πολύ πιο όμορφος φτιαγμένος από την έκδοση π.χ. του Super Nintendo, όπως επίσης και οι εχθροί ο Harm και ο Marm έχουν πάρα πολύ και αυτοί ωραίο animation, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι αυτοί. Όπως επίσης πάρα πολύ πλάκα έχει, όπως είπαμε και πριν, τα αποτελέσματα από κάποια όπλα, το animation που γίνεται πάνω στους χαρακτήρες. Επίσης τα γραφικά αλλάζουν πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι. Κάθε σπίτι είναι μοναδικό και έχει μέσα την ιδιαίτερη και τη δικιά του τη διακόσμηση. Επίσης, τα εφέ από τα όπλα είναι και αυτά εξάλλου μοναδικά. Κάθε όπλο έχει το δικό του animation. Επίσης, τώρα ένα άλλο πρόβλημα είναι καμιά φορά ότι λίγο η κίνηση. Η κίνηση εμένα δεν με έχει χαλάσει, αλλά υπάρχει γενικά ένα delay στα γραφικά, ας πούμε, όταν ο Kevin προσπαθεί να ρίξει στους εχθρούς. Εκεί είναι σαν να βλέπουμε κάπως ένα glitch, κάπως σαν να υπάρχει ένα slow motion. Πέρα από αυτά, το background έξω στο όταν ο Kevin είναι με το Sledge στη γειτονιά δεν μου αρέσει τόσο πολύ το snowy background γενικά. Μπορούσε, ας πούμε, να είναι πάρα πολύ καλύτερο. Γενικά το παιχνίδι προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ένα αρκετά έτσι όμορφο περιβάλλον, με τη χρωματική παλέτα του Mega Drive να προσπαθεί να κάνει δουλίτσα, και εν τέλει το τομέα των γραφικών, ένα παιχνίδι του 1991 να μας καλύπτει αυτό που περιμένουμε από ένα πρώιμο παιχνίδι της καριέρας του Mega Drive 1. Γενικά η Sega of America πιστεύω ότι έκανε μια καλή δουλειά και πιστεύω ότι πάρα πολλοί έχουν χαντακώσει αυτό το παιχνίδι λέγοντας ότι είναι χάλια και ότι δεν βλέπετε και το ένα και το άλλο. Εγώ σας προκαλώ να δείτε comparison που υπάρχουν στο YouTube, βιντεάκια που δείχνει το ένα παιχνίδι, δηλαδή του Mega Drive και του Super Nintendo δίπλα-δίπλα, και να παρατηρήσετε μόνοι σας τις διαφορές. Πόσο πιο όμορφο, γλυκό και ζεστό είναι το Home Alone για το Mega Drive. Αυτά από τα γραφικά, και πάμε να δούμε και τον ήχο. Για τον ήχο τώρα, πάνω κάτω θα πω σχεδόν τα ίδια ό,τι είπα και τα γραφικά. Δεν είναι τόσο χάλια, ούτε όμως είναι και κάτι φοβερά απίστευτο ατμοσφαιρικό. Δυστυχώς ο ήχος, το main theme αλλά και γενικά όλο το tune του παιχνιδιού δεν είναι από τον John Williams που έχει φτιάξει το αντίστοιχο soundtrack, και για όσους δεν γνωρίζουν, ο John Williams μας έχει χαρίσει διαμάντια είτε από τα themes των Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, άπειρες όμορφες μουσικές μας έχει χαρίσει, και ένα λοιπόν δείγμα της δουλειάς του ήταν και στο Home Alone που όμως δυστυχώς απουσιάζει. Παρόλα αυτά, το MIDI chipset του Mega Drive έχουν βγάλει ένα πάρα πολύ όμορφο tune, το synthesizer δηλαδή, οι ήχοι είναι όλοι MIDI, είναι όμορφοι, δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι βαρετό, πιστεύω ότι συμβαδίζει και με την κάθε, με το κάθε σπίτι, με την κάθε κίνηση, γενικά έχουν κάνει τη δουλίτσα. Και ο ήχος έχει πλάκα. Κάθε σπίτι έχει, όπως είπαμε, και τη δικιά του μουσική, μια ορχιστρική μελωδία, ας πούμε, ειδικότερα στο σπίτι του Kevin, και αλλάζουν λίγο θεματικά σε κάθε σπίτι. Ας πούμε συγκεκριμένα στο Ultra Modern House υπάρχει ένα technical, έτσι, techno beat, ας πούμε, λίγο futuristικό. Όλα λοιπόν τα scores αυτά, τα music scores, δουλεύουν καλά με το γενικό έτσι ύφος του παιχνιδιού, και επίσης και οι ήχοι από τα όπλα τους πιστεύω ότι είναι δίκαιοι. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις αυτό που δείχνει το animation τι είναι, δεν είναι τόσο χάλια, αλλά όμως δεν είναι και κάτι φοβερά καλοδουλεμένο, καλοφτιαγμένο. Έτσι λοιπόν ο ήχος, όπως και τα γραφικά, βοηθάνε για να βγει ένα αρκετά ωραίο, συνάμα όμως μέτριο αποτέλεσμα. Εμένα πάντως μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πάμε τέλος στα controls. Τέλος με τα control, γενικά το παιχνιδιού εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν πάρα πολύ. Το κουμπί α βοηθάει όταν έχεις μαζέψει λάστιχα έξω γενικά στη γειτονιά. Σε βοηθάνε να ρίξεις λάστιχα μέσα στο σπίτι ώστε να σου δώσουν, ας πούμε, ένα jumping boost και να φτάσεις κάποια αντικείμενα που δεν μπορείς. Το β απλά πυροβολάει το όπλο και το σ πηδάει. Τώρα, το α και το β δουλεύουν καλά συνήθως, αλλά εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει το jumping. Δεν είναι ωραίο. Υπάρχει και σε αυτό ένα glitch. Δεν σου δείχνει ότι υπάρχει smooth κίνηση, σαν να υπάρχει ένα μικρό delay, και γενικά στα combination των κινήσεων δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, και με το γεγονός ότι οι χαρακτήρες γενικά κουνιούνται αργά και δεν πηδάνε πάρα πολύ καλά ή πάρα πολύ συχνά, με τα
δυστυχώς άσχημα controls, αυτό δημιουργεί ένα κακό feeling το οποίο μπορεί να δυσκολεύσει. Ίσως όμως όταν παίξετε αρκετή ώρα μπορείτε να πάρετε έτσι την εύνοια, το familiarize του παιχνιδιού και να μπορέσετε να καταφέρετε καλύτερα λίγο να κινήσετε τον Kevin μέσα στο σπίτι. Επίσης ανεβαίνοντας τις σκάλες καμιά φορά είναι λίγο pain αφού θέλει να το πετύχετε λίγο διαγώνια κτλ. Δεν είναι τόσο smooth να γίνουμε την πρώτη. Γενικά δίνει τεράστια τα προβλήματα και το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι unplayable και πιστεύω ότι μετά από λίγο με τα control καταλαβαίνετε γρήγορα τι γίνεται, περνάει αυτή η πρώτη αίσθηση ότι δεν είναι όμορφα στημένο, σχεδιασμένο το controlling system και αρχίζετε μετά να χαίρεστε το παιχνίδι πάρα πολύ αφού έχετε μάθει να κοντρολάρετε τον Kevin. Τέλος, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι το Home Alone είναι ένα αρκετά καλό παιχνίδι δεδομένου της χρονολογίας που βγήκε και του κραξίματος που έφαγε τότε από τα περιοδικά της εποχής. Τα περισσότερα ιντερνετικά reviews που έχουν βγει στη δεκαετία του 2000 μέχρι τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα ας πούμε λένε όλα ότι είναι αρκετά καλό παιχνίδι. Τα έντυπα τότε της εποχής λοιπόν το είχαν θάψει και εγώ θα σας έλεγα, επειδή αυτό το παιχνίδι δεν είναι κάποιο ούτε hidden gem ούτε κάποιο σπάνιος ακριβώς τίτλος, αλλά είναι ένας οικονομικός τίτλος που μπορείτε να πάρετε περίπου σε ολοκληρωμένη κατάσταση τουλάχιστον από eBay με 25-30 ευρώ, εγώ θα σας έλεγα να του δώσετε μια ευκαιρία, ειδικά αν είστε φαν της ταινίας και αν μικροί είχατε νιώσει ότι θέλατε να μπείτε στον ρόλο του Kevin, τότε αυτή η έκδοση του Mega Drive είναι η καλύτερη που θα ταιριάξει και θα σας κάνει να νιώσετε σαν μικροί, να κάνετε τις αταξίες σας και να υπερασπιστείτε το σπίτι σας από τους κακόβουλους ληστές. Μην του δώσετε λοιπόν αρνητικό, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι το οποίο με το review μου αυτό, σαν τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο και πάμε για τη νέα χρονιά πιο δυνατά κινώντας με αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Home Alone, καλή χρονιά σε όλους, να είστε καλά και με υγεία.